Λοιπόν, παίρνω πρώτα-πρώτα μισό λεπτάκι τι δείχνουν οι φετινές φορολογικές δηλώσεις, okay, κύριε Φραγκιαδάκη. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Να δούμε την κάρτα μας και έχουμε και πιθανότητα παράτασης. Για εκεί πάει το πράγμα. Για πείτε μας. Λόγω εκλογών, αυτό που έχει διαρρεύσει μέχρι τώρα είναι ότι οι φορολογικές δηλώσεις καταληκτική ημερομηνία θα παραταθεί ως 29 Εβδόμου του 2019. Μάλλον αύριο επίσημες ανακοινώσεις γι' αυτό, θα το δούμε. Οπότε και, έχουμε ξεχωρίσει. Και παράταση για τις 120 δόσεις επίσης. Μέχρι 39ου ακούγεται. Ωραία. Γιατί. Οπότε υπάρχουν δύο μπάνια. Τα μπάνια του λαού και τα μπάνια των λογιστών. Τα μπάνια των λογιστών είναι πάντα. Μπράβο, καλά τα έτσι. Είναι περάστιο ένα καλοκαίρι. Αυτό που... Μπάνιο γραφείου. Ακριβώς. Και το δημοσιογράφο να δείτε που θα κάνουν τις εκλογές και όλα τα οικονομικά. Για να δούμε. Λοιπόν, μέχρι 31ου λοιπόν τα στοιχεία που έχει ανεβάσει η ΑΔΕ στον ιστότοπο τη είναι ότι έχουν υποβληθεί περίπου 2 εκατομμύρια δηλώσεις από τα 6,5 εκατομμύρια που υποβάλλονται παραδοσιακά κάθε χρόνο. Το 1 τρίτο, Το 1 τρίτο. Έχουν εκδοθεί 2,8 εκατομμύρια καθαριστικά, γιατί σε πάρα πολλές δηλώσεις πλέον έχουμε πει ότι εκδίδονται 2 καθαριστικά, ένα για το σύζυγο, ένα για τη σύζυγο. Παραπάνω καθαριστικά φέτος, δηλαδή ξεχωριστά και τη σύζυγου. Ακριβώς. 760.000 περίπου είναι τα χρεωστικά οι καθαριστικά, τα οποία έχουν βγάλει ένα ποσό φόρου 482 εκατομμύρια ευρώ. 360.000 είναι τα πιστωτικά με ένα ποσό επιστροφής συνολικό γύρω στα 87 εκατομμύρια ευρώ. Να τα επιμερίσουμε για κάθε εκαστόν. Δηλαδή πόσο κατά μέσο όρο θα πάρει και πόσο κατά μέσο όρο θα δώσει. 700 ευρώ πάει το χρεωστικό. Κατά μέσο όρο 700 ευρώ πληρώνουμε και κατά μέσο όρο πόσα παίρνουμε. Και κατά μέσο όρο κάνα 350. Περίπου. Ωραία. Μέσο για κάθε δύο που παίρνουν όμως. Για κάθε δύο που πληρώνουν, ένας παίρνει πίσω. Κάπως έτσι. Έτσι. Κάπως έτσι. Πώς δικαιολογείτε το επάγγελμά σας πάντα. Υπάρχει αναλογιστική μελέτη και εδώ. Εδώ υπάρχουν και μηδενικοί βέβαια. Μηδενικοί. Από τα 1.700. Συγγνώμη, έχει ενδιαφέρον. Πόσοι πληρώνουν για τους φόρους. Περίπου για κάθε δύο που πληρώνουν, ένας παίρνει πίσω. Ένας παίρνει πίσω. Μιλάμε συνολικά έτσι. Γιατί εδώ είναι η καθάριση. Που σημαίνει ότι κάποιος που φαίνεται μηδενικός δεν είναι ότι έχει πληρώσει φράγκο. Αυτό ήθελα να πω. Η καθάρισή του βγήκε. Από τα 1.730 που λέει εδώ, τα περισσότερα έχουν πλέον μέσα στο φόρο μισθών υπηρεσιών. Ωραία.